Χαίρετε εν κυρίω πάντοτε, αγαπητοί μου εν Χριστώ, αδελφοί και ακροατές, η χάρη του Θεού μας αξιώνει να είμαστε μαζί για μία εκπομπή ακόμη, όπου σήμερα θα μιλήσουμε για τον βίο της Αγίας Ενδόξου, μεγαλομάρτυρος του Χριστού Εκατερίνης, της οποίας η Αγία μας Εκκλησία τιμά την Ιερά Μνήμη της στις 25 του μηνό Νοεμβρίου. Μεταξύ των ενδόξων μεγαλομαρτύρων της Ορθοδόξου Πίστεως διακεκριμένη θέση κατέχει η νύμφη του Χριστού Εκατερίνα, η πολιούχος του Θεοβάδιστου Όρους Σινά. Το όνομα Εκατερίνη είναι σύνθετο, αΐ και καθέριν, που σημαίνει πάντοτε καθαρή και της επιδόθηκε αυτό το όνομα λόγω της αγνότητάς της. Η Αγία Εκατερίνη γεννήθηκε στην ξακουστή πόλη της Αλεξάνδρειας το 294 μετά Χριστόν, από η δολολατρική οικογένεια και το όνομα που είχε ήταν Δωροθέα. Έζησε την εποχή του ασεβούς και χριστιανομάχου βασιλέως Μαξιμίνου του Δευτέρου, απόλυτου άρχοντα της Αιγύπτου. Είχε αριστοκρατική καταγωγή καθώς ήταν κόρη του βασιλέως Κόνστα. Ήταν αξιοζήλευτη ως προς την ομορφιά την ευγένεια, τη μόρφωση των πλούτων. Από μικρή έτυχε μεγάλης μόρφωσης και γνώριζε πάρα πολύ καλά την λατινική γλώσσα και την ελληνική φιλολογία, ενώ γνώριζε πολλές ξένες γλώσσες της εποχής εκείνης. Σπούδασε στις εθνικές σχολές της εποχής φιλοσοφία, ρητορική, ποίηση, μουσική, μαθηματικά, αστρονομία και ιατρική. Μελέτησε τον Όμηρο, τον Βυργίλιο, τον Αριστοτέλη και τον Πλάτωνα, αλλά και τις μεθόδους και τις θεωρίες των ιατρών Ασκληπιού, Γαλινού και Ιπποκράτη. Από νεαρή ηλικία η Αγία Εκατερίνη προσελκύστηκε από την χριστιανική διδασκαλία την οποία μελέτησε και αφού ασπάστηκε το χριστιανισμό και πίστεψε στον αληθινό Θεό, εργάστηκε με έντονη δράση και ενθουσιασμό για την διάδοσή του, επιτυγχάνοντας πολλά χάριν της ρητορική της δυνότητας και των πολλών γνώσεών της. Η χαρακτηριστική επιθυμία της για ενάρετο και άσπιλο βίο, καθώς και η επιθυμία της να παραμείνει αγνή, υπήρξε παρημιώδης, όπως και ο απότομος και τραυματικός τρόπος με τον οποίο απογοήτευσε όλους όσους την πλησίαζαν με ερωτικού είδους προθέσεις. Το απαράμιλο σωματικό της κάλος, η εκπληκτική της μόρφωση, η αριστοκρατική της καταγωγή και η αρετή με την οποία ήταν στολισμένη την έκαναν την νύμφη. Αυτή όμως αρνιόταν κάθε παρόμοια πρόταση έως ότου κάποιος μοναχός της γνώρισε τον αληθινό νυμφίο των ψυχών, τον Ιησού Χριστό. Βαπτίστηκε και ονομάστηκε Εκατερίνα. Και πολλοί πλουσιότατοι άρχοντες της συγκλήτου ζήτησαν να συμπεθερεύσουν με τη μητέρα της Εκατερίνης, η οποία ήταν κρυφά χριστιανή και δεν το δήλωνε εξαιτίας του μεγάλου διωγμού που κίνησε τον καιρό εκείνο εναντίον των πιστών ο Μαξέντιος. Οι συγγενείς λοιπόν και η μητέρα της την συμβούλευαν να παντρευτεί για να μην πάει η βασιλεία του πατέρα της σε ξένο άνθρωπο και αποξενωθούν τελείως από αυτήν. Η Εκατερίνη όμως αγαπούσε πολύ την Παρθενία και ως φιλόσοφος προφασιζόταν διάφορες αιτίε και έλεγε ότι δεν συμφωνούσε καθόλου στον παντρευτεί. «Βρείτε μου έναν νέο που να είναι όμοιός μου στα τέσσερα χαρίσματα που ομολογείται ότι υπερέχω από τις άλλες κοπέλες και τότε θα τον πάρω για σύζυγό μου, διότι δεν κατέχομαι να πάρω κάποιον που είναι αναξιότερός μου», έλεγε η Εκατερίνη. «Ερευνήστε λοιπόν παντού. Αν υπάρχει κάποιος όμοιός μου στην ευγένεια, στον πλούτο, στην σοφία και στην ωραιότητα, και αν του λείπει ένα από αυτά τα χαρίσματα δεν μου είναι άξιος. Και αυτοί γνωρίζοντας ότι ήταν αδύνατον να βρεθεί τέτοιος άνθρωπος, αποκρίθηκαν ότι ο γιος του βασιλιά της Ρώμης και κάποιοι άλλοι ευγενείς και πλουσιότεροι από αυτήν, μόνο στην σοφία και στην ωραιότητα δεν τις έμοιαζαν και εκείνη έλεγε ότι δεν καταδεχόταν να πάρει για σύζυγο κάποιον κατώτερό της. Η μητέρα της είχε ως πνευματικό της έναν μοναχό, αγιότατο άνθρωπο, που κατοικούσε έξω από την πόλη κρυμμένος. Πήρε λοιπόν την Εκατερίνη και πήγαν σε αυτόν για να τον συμβουλευθούν. Ο ασκητής, βλέποντας την εφταξία της κόρης και ακούγοντας τα γνωστικά και μέτρια λόγια της, έβαλε στο νου του να την οδηγήσει την Εκατερίνη προς την επίγνωση του ουράνιου βασιλιά Χριστού. Της λέει λοιπόν «Γνωρίζω έναν θαυμάσιο άνθρωπο, ο οποίος σε υπερβαίνει ασύγκριτα σε όλα τα χαρίσματα που είπες και σε άλλα αμέτρητα. Η ορεότητά του υπερνικά σε λάμψη τον ήλιο. Η σοφία του κυβερνά όλα τα αισθητά και νοητά κτίσματα. Ο πλούτος των θησαυρών του μοιράζεται σε όλον τον κόσμο και ποτέ δεν λιγοστεύει, αλλά αυξάνεται. Η ευγένειά του είναι απερίγραπτη και ανεκλάλητη. Αυτά και άλλα περισσότερα, λέγοντας ο ασκητής, νόμιζε η κόρη ότι έλεγε για κάποιον επίγειο άρχοντα. Γι' αυτό λοιπόν και άλλαξε γνώμη και ρωτούσε λεπτομέρειες. Αν ήταν αληθινά όλα τα εγκόμια αυτά και η έπαινοι, που είπε προς αυτήν ο γέροντας για αυτόν τον άνθρωπο. Εκείνος βεβαίωνε όσα είπε και διηγούταν και τις υπόλοιπες χάρες του. Του λέει λοιπόν η κόρη, «Τιν ως γιος είναι αυτός που τόσο τον επενείς» και ο ασκητής αποκρίθηκε, «Αυτός δεν έχει πατέρα επάνω στη γη, αλλά γεννήθηκε απερίγραπτα και υπερφυσικά» από μία ευγενέστατη, υπεραγία και χαριτωμένη Παρθένο, η οποία αξιώθηκε για την υπερβολική της αγιότητα να μείνει αθάνατη στην ψυχή και στο σώμα και ανελήφθη υπεράνω των ουρανών και προσκυνείται από όλους τους Αγίους Αγγέλους ως βασίλισσα όλης της κτίσεως. Τότε του λέει η Εκατερίνη είναι δυνατόν να δω αυτόν τον νέο για τον οποίο διηγεί τέτοια θαυμαστά πράγματα» και της απάντησε ο γέροντας «Αν κάνεις όπως θα σου πω θα αξιωθείς να δεις το υπέρλαμπρο και πάμφο το πρόσωπό του». Του είπε τότε εκείνη «Σε βλέπω άνθρωπο γνωστικό και σε βάσμιο γέροντα και πιστεύω ότι δεν ψεύδεσαι σε όσα είπες. Είμαι λοιπόν έτοιμη να πράξω όλα όσα θα μου προστάξεις. Ο ασκητής της έδωσε μία εικόνα, στην οποία ήταν ζωγραφισμένη η υπεραγία Θεοτόκος, που είχε στην αγκαλιά της το θείο βρέφος και της λέει «Αυτή είναι η αϊπάρθενος μητέρα εκείνου για τον οποίον σου είπα τέτοια θαυμάσια πράγματα. Πάρ την λοιπόν στο σπίτι σου και κλείνοντας την πόρτα του δωματίου σου, κάνε ολονύχτια προσευχή με ευλάβεια προς αυτήν, η οποία ονομάζεται Μαρία, και παρακάλεσέ την να καταδεχθεί να δείξει σε εσένα τον Υιό της. και ελπίζω ότι αν προσευχηθείς με πίστη θα σε υπακούσει και θα δεις Αυτόν τον οποίο ποθεί η ψυχή σου». Τότε η κόρη, παίρνοντας την ιερή εικόνα, έφυγε για το παλάτι και τη νύχτα κλείστηκε μόνη της στην κάμαρα και προσευχόταν, όπως ακριβώς της είχε εξηγήσει ο γέροντας. Έτσι λοιπόν καθώς προσευχόταν, από τον κόπο την πήρε ο ύπνος και βλέπει στο όνειρό της την βασίλισσα των αγγέλων, όπως ακριβώς ήταν ζωγραφισμένη και στην αγκαλιά της κρατούσε το Άγιο Βρέφος, το οποίο ακτινοβολούσε πιο πολύ και από τον ήλιο. Όμως το Άγιο Βρέφος έστρεφε το πρόσωπό του προς την μητέρα του. Γι' αυτό η κόρη έβλεπε μόνο την πλάτη του και επιθυμώντας να το δει και στο πρόσωπο, πήγε από το άλλο μέρος. Ο Χριστός όμως έστρεφε και πάλι το πρόσωπό του από την άλλη μεριά. Όταν αυτό έγινε τρεις φορές, ακούει την Παναγία να του λέει Δε τέκνο μου την δούλη σου Εκατερίνη, πόσο ωραία και πανέμορφη είναι». Και ο Χριστός απάντησε, «Είναι τόσο σκοτεινή και άσχημη που δεν μπορώ να την βλέπω». Του λέει η Θεοτόκος, «Δεν είναι σοφή περισσότερο από όλους τους ρήτορε, πλούσια και ευγενής περισσότερο από όλες τις νέες όλων των πόλεων». Και ο Χριστός αποκρίθηκε, «Μητέρα μου, σου λέω ότι είναι άγνωστη, φτωχή και τόσο άξια περιφρονήσεως, εφόσον βρίσκεται σε τέτοια διάθεση που δεν καταδέχομαι να με δει στο πρόσωπο. Και η Θεοτόκος απάντησε, «Σε παρακαλώ, γλυκίτα το τέκνο μου, μην καταφρονήσεις το πλάσμα σου, αλλά νουθέτησέ την και εξήγησέ τη να πράξει, για να απολαύσει την δόξα σου και να δει το υπέρλαμπρο και πολυπόθητο πρόσωπό σου, το οποίο επιθυμούν να βλέπουν οι άγγελοι». Ο Χριστός τότε αποκρίθηκε «Ας πάει στον γέροντα από τον οποίον πήρε την εικόνα και ας κάνει όπως τη συμβουλέψει και τότε αφού βαπτιστεί θα με δει και θα λάβει πολλή αγαλίαση και ωφέλεια». Όταν τα είδε αυτά η κόρη ξύπνησε και θαυμάζοντας για την οπτασία έφυγε το πρωί με λίγες γυναίκες και πήγε στο κελί του γέροντα και πέφτοντας με δάκρυα στα πόδια του, του διηγήθηκε το όραμα και τον παρακαλούσε θερμά να την ουθετήσει τι να πράξει για να απολαύσει αυτό που ποθεί. Και ο Όσιος της διηγήθηκε λεπτομερώς όλα τα μυστήρια της αληθινής μας πίστεως, αρχίζοντας από τη δημιουργία του κόσμου και την πλάση του Αδάμ μέχρι και την δευτέρα παρουσία του Δεσπότου Χριστού και για την απερίγραπτη δόξα του Παραδείσου αλλά και για την γεμάτη οδύνες και ατελείωτη κόλαση. Και την κατήχησε σε τέτοιο βαθμό που γνώριζε σε λίγο διάστημα όλες τις λεπτομέρειες της πίστεως, επειδή γνώριζε γράμματα και είχε μεγάλη σοφία. Έτσι λοιπόν, πιστεύοντας στο Χριστό με όλη την καρδιά της, η Αγία Εκατερίνη έλαβε από τον Γέροντα το Άγιο Βάπτισμα. Έπειτα ο γέροντας της παρήγγειλε να παρακαλέσει και πάλι με πόθο την υπεραγία Θεοτόκο για να της εμφανιστεί όπως και πριν. Αφού με το βάπτισμα απέβαλε τον παλαιό άνθρωπο από πάνω της και ενδύθηκε αδιάφθορη στολή, επέστρεψε στα ανάκτορα και όλη τη νύχτα παρακαλούσε νηστική και προσευχόταν με δάκρυα, μέχρι που πάλι την έπιασε ο ύπνος. Και τότε βλέπει την ουράνια βασίλισσα με το θείο βρέφος, το οποίο αυτή τη φορά έβλεπε την Εκατερίνη με πολλή ευσπλαχνία και ηλαρότητα. Και η μεν Θεομήτορ ρώτησε τον δεσπότη αν του είναι αρεστή η Παρθένος. Και ο δεσπότης αποκρίθηκε. Τώρα έγινε ολόλαμπρη και ένδοξη. Αυτή που πριν ήταν σκοτεινή και άχαρη. Η φτωχή και άγνωστη έγινε πλούσια και πάνσοφη, η καταφρονεμένη και άσημη έγινε ευγενής και φημισμένη και είναι πλήρης με τόσα αγαθά και χάριτες και τόσο την επιθυμώ που συμφωνώ να την μνηστευθώ και να την πάρω για αδιάφθορη νύφη μου. Τότε η Εκατερίνη έπεσε στη γη με δάκρυα και έλεγε «Δεν είμαι άξια, υπερένδοξε δέσποτα, να βλέπω τη βασιλεία σου» αλλά αξίωσέ με να είμαι κι εγώ μαζί με τους δούλους σου». Και η Θεοτόκος πήρε το δεξί χέρι της κόρης και λέει στο Χριστό «Τέκνο μου, δώσ' της για αραβόνα δαχτυλίδι για να την νυμφευθείς και να την αξιώσεις της βασιλείας σου». Τότε ο δεσπότης Χριστός της έδωσε ένα ωραιότατο δαχτυλίδι λέγοντάς της «Από σήμερα θεωρήσε άφθορη» και αιώνια νύμφη μου, και φύλαξε με ακρίβεια αυτή τη συμφωνία και να μην λάβει ποτέ επίγειο νυμφίο. Και η ανάμνηση του δαχτυλιδίου που έδωσε ο Χριστός στην Αγία Κατερίνη δίνουν σήμερα στους προσκυνητές της Μονής Σινά δαχτυλίδι ευλογημένο στα λείψανα της Αγίας Κατερίνης. Όταν λοιπόν τελείωσε αυτό το όραμα και ξύπνησε η κόρη, βλέπει ότι αληθινά υπήρχε στο δεξί της χέρι το δαχτυλίδι που της είχε φορέσει ο δεσπότης Χριστός και γέμισε από μεγάλη εφροσύνη και αγαλίαση και εχμαλωτίστηκε η καρδιά της από εκείνη την ώρα στον θεϊκό έρωτα και τόσο αλλοιώθηκε με την καλή αλλοίωση που δεν σκεφτόταν πλέον επίγεια πράγματα αλλά μόνο τα άφθαρτα κάλλη του ποθουμένου Χριστού φανταζόταν. Αυτόν ποθούσε, αυτόν μελετούσε, όταν κοιμόταν και όταν ήταν ξύπνια. Κατά τη διάρκεια των διωγμών του αυτοκράτορα Μαξιμίνου, στις αρχές του 4ου αιώνα, σε ηλικία 18 ετών, η Εκατερίνη ομολόγησε την πίστη της στον Ιησού Χριστό και δημοσίως κατηγόρησε τον αυτοκράτορα για τις θυσίες του προς τα είδωλα είχαν κάποια ιδολολατρική τελετή και εμφανίστηκε λοιπόν τότε η Εκατερίνη στο ναό των ειδόλων στην Αλεξάνδρεια και τους ήλεγξε δημόσια για την ειδωλολατρία και είπε ότι αυτά τα αγάλματα που προσκυνάτε είναι άψυχα και είναι δαιμονικά και ότι ο μόνος αληθινός Θεός είναι ο Ιησούς Χριστός. Και τότε εξεμάνει το πλήθος εναντίον της Αγίας, την συνέλαβαν και την οδήγησαν στον αυτοκράτορα. Εκείνος αρχικά προσπάθησε ο ίδιος να την μεταστρέψει προς τα είδωλα και αφού απέτυχε, ανέθεσε σε 150 περίφημους ρήτορε, προκειμένου συζητώντας μαζί της να αποδείξουν το αβάσιμο και στρεβλό των ιδεών και δοξασιών της. Εφόσον λοιπόν ο αυτοκράτορας δεν μπόρεσε με τα λόγια του να μεταστρέψει την Αγία Εκατερίνη στο Δωδεκάθεο, γι' αυτό το ανέθεσε στους 150 ρήτορε, Διότι οι ρήτορε σκέφτηκε ο Αυτοκράτορας ότι θα μιλούσαν την ίδια γλώσσα με την Εκατερίνη και θα μπορέσουν να την μεταπίσουν. Αποτέλεσμα όμως υπήρξε το αντίθετο. Ο Αρχάγγελος Μιχαήλ ήρθε από τον ουρανό και της είπε «Μη φοβού» υπές του Κυρίου, ιδού γάρ ο Κύριος, θέλει δώσει σοφίαν εις την σοφίαν σου, να νικήσεις τους ρήτορας, και ου μόνον αυτή, αλλά και πολύ να πιστεύσωσι δια σου, και να λάβετε πάντες του μαρτυρίου των Στέφανων. Τη είπε ο Αρχάγγελος, μη φοβάσαι, κόρη του Κυρίου, διότι ο Κύριος θα σου δώσει σοφία για να μπορέσεις να νικήσεις τους ρήτορες. Και όχι μόνο αυτοί οι ρήτορε, αλλά και πάρα πολλοί άλλοι, μέσα από σένα θα πιστέψουν στο Χριστό και όλοι μαζί θα λάβετε τον Στέφανο του Μαρτυρίου. Πράγματι, η Εκατερίνη με την κομψότητα του λόγου της και τα επιχειρήματά της εφήμωσε λαμπρός τους κομψούς των ασεβών, του πνεύματος την μαχαίραν, σύμφωνα με το απολυτικιό της. Η Αγία Κατερίνη είχε μελετήσει εις βάθος το έργο του μεγάλου Έλληνα ποιητή Όμηρου και αναφέρεται στους στοχασμούς και τις δοξασίες του. Ο Όμηρος αναφέρει για τον Δία μήπως είναι ψεύτης και απατεώνας και πανούργος και πως ήθελαν να τον δέσουν η Ήρα, ο Ποσειδώνας και η Αθηνά, αν δεν έφευγε να κρυφτεί. Ομοίως γράφει και άλλα παρόμοια προς καταφρόνηση των ψευτοθεών του Δωδεκάθεου. Επιπλέον, η Αγία Κατερίνη αναφέρει και την θέση της Σοφής Σίβιλας, που μαρτυρεί την ένθεη σάρκωση και την σωτήρια σταύρωση του Ιησού Χριστού. Ο Θεός είναι αληθινός, είναι δημιουργός του ουρανού και της γης, του ηλίου και της σελήνης και παντός ανθρωπίνου γένους, ακατάληπτος, ανεξιχνίαστος, και άριτος. Η Αγία Κατερίνη, απευθυνωμένη στους συνομιλητές της, έκανε μνήα σε και σε φιλοσόφους στον Πλάτωνα, τον Ορφέα και τον Απόλλωνα, οι οποίοι καθαρά και σαφέστατα, αν και χωρίς να το επιδιώκουν, ομολόγησαν την πίστη τους στον Θεό και τον Χριστό, τον οποίον αυτός, ο παντοδύναμος Κύριος, οικονόμησε αλλά ακόμη και τα σοφά της επιχειρήματα, με την πιστική ανάπτυξη των ιδεών της, κατάφεραν να τους μεταπίσουν και τελικά οι ρήτορες φωτίστηκαν και πίστεψαν στο Χριστό. Όταν ο αυτοκράτορας έμαθε το αποτέλεσμα, οργίστηκε τόσο πολύ που διέταξε την θανατική ποινή όλων στην πυρά, στο μέσον της πόλεως, την δε Κατερίνη, διέταξε να την υποβάλουν σε μαρτύρια μέχρι θανάτου. Η χάρις του Θεού όμως την διεφύλαξε από τα φρικτά βασανιστήρια και έπειτα την έκλεισαν στην φυλακή. Ο φιλάνθρωπος Χριστός δεν άφησε μόνη την Αγία. Ως φιλόστοργος πατέρας που είναι, έστελνε τροφή με ένα περιστέρι και την δυνάμωνε λέγοντάς της «Μη δηλιάσεις κόρη, γιατί εγώ είμαι μαζί σου. Θα μείνεις ανέγκυχτη από τα μαρτύρια και με την υπομονή σου θα επιστρέψεις πολλούς στην ορθή πίστη και θα αξιωθείς πολλών αφθάρτων τιμών. Ο ίδιος ο Χριστός μας στο Ευαγγέλιο πάρα πολλές φορές μας έχει μιλήσει ότι η πορεία των μαθητών του είναι σταυρική. Και όταν εννοεί των μαθητών του, εννοεί όλου του Ορθοδόξου Χριστιανού. Η πορεία μα είναι σταυρική. Ο δρόμο του Χριστιανού δεν είναι στρωμένο με ροδοπέταλα, αλλά είναι στρωμένο με αγκάθια και καρφιά. Μη φοβηθείτε, λέει ο Χριστό, από αυτού που θα σα σκοτώσουν το σώμα. Την ψυχή σα δεν μπορούν να τη σκοτώσουν. Την ψυχή μα, αγαπητοί μου Ακροατέ, τη σκοτώνουμε μόνοι μας, όταν την παραδίδουμε με τη θέλησή μας στον σατανά. Κανείς δεν μπορεί να μας εξουσιάσει την ψυχή μας, εκτός και την παραδώσουμε εμείς οι ίδιοι. Για να μπούμε στην βασιλεία των ουρανών, πρέπει να περάσουμε δια πολλών θλίψεων, να περάσουμε από το καμίνι των θλίψεων και των δοκιμασιών και όλες αυτές οι δοκιμασίες αποσκοπούν στην πνευματική μας τελείωση. Επιτρέπει ο Χριστός να μας βρίσκουν οι δοκιμασίες για να ταπεινωνόμαστε, να γινόμαστε καλύτεροι χριστιανοί και να διδασκόμαστε ότι πάντοτε πρέπει να ζητούμε το έλεος Του και ότι τίποτε δεν μπορούμε να καταφέρουμε με τις δυνάμεις μας. Πάντοτε πρέπει να έχουμε πίστη στο Χριστό και να υπομένουμε καρτερικά τα μαρτύρια που υφιστάμεθα, εν τη υπομονή ημών κτίσασθε τα ψυχάς ημών. Δεν θα σωθεί η ψυχή μας αν δεν έχουμε υπομονή και μακροθυμία στους πειρασμούς και το σημαντικότερο είναι να μην γονγίζουμε, να μην βαριγκομούμε, γιατί ο γονγισμός είναι αμαρτία. Βλέπετε λοιπόν πως η βίη των Αγίων μας είναι το Ιερό Ευαγγέλιο εφαρμοσμένο στην πράξη. Η Αγία Κατερίνη ακολούθησε τη Σταυρική Οδό, τη Μαρτυρική Οδό, την οποία χάραξε ο Κύριος Ιησούς Χριστός. Η Αγία βασανίστηκε πάρα πολύ σκληρά, αλλά αντί να καμφθεί το ηθικό της, κατόρθωσε με το ένθεο παράδειγμά της να προσελκύσει στην πίστη του Χριστού ακόμη και την σύζυγο του Αυτοκράτορα, την Φαυστίνα, η οποία θαύμασε τις αρετές και την καρτερικότητα της Εκατερίνης, την γνώρισε και την αγάπησε. Όταν λοιπόν έλειπε ο σύζυγός της από την πόλη, ζήτησε να την επισκεφθεί με συνοδεία διακοσίων στρατιωτών υπό τον φρούραρχο Πορφυρίωνα, άνθρωπο άξιο και έμπιστο, λέγοντας σε αυτόν. Την περασμένη νύχτα είδα σε όραμα την Εκατερίνη, καθισμένη ανάμεσα σε πολλές παρθένες. Όταν με είδε, με κάθισε κοντά της και μου έβαλε στο κεφάλι χρυσό στεφάνι λέγοντας «Ο Δεσπότης Χριστός σου στέλνει αυτό το στεφάνι. Σε παρακαλώ λοιπόν, Πορφυρίωνα, να βρεις έναν τρόπο να συναντήσω απόψε την κόρη αυτή. Θα εκπληρώσω την επιθυμία σου, δέσποινα» απάντησε ο Πορφυρίων. Όταν νύχτωσε λοιπόν, πήρε 200 στρατιώτες και πήγαν στην φυλακή με την Βασίλισσα. Έδωσαν χρήματα στον δεσμοφύλακα και εκείνος τους άνοιξε την πόρτα της φυλακής. Η Αυγούστα έπεσε με δάκρυα στα πόδια της μάρτυρος λέγοντας «Τώρα είμαι καλότυχη και ευτυχισμένη γιατί σε γνώρισα» ποθούσα να δω το βασιλικό σου πρόσωπο και διψούσα να ακούσω τα μελήρητα λόγια σου, τώρα κι αν στερηθώ τη ζωή και τη βασιλεία μου, δεν θα λυπηθώ καθόλου. Είσαι ζηλευτή εσύ που προσκολήθηκες σε τέτοιο δεσπότη που σου χαρίζει τόσες δωρεές και χαρίσματα. «Και εσύ είσαι ευτυχισμένη, βασίλισσά μου», απάντησε η Αγία Κατερίνη, «γιατί βλέπω το στεφάνι που σου βάζουν στο κεφάλι σου οι Άγιοι Άγγελοι. Μετά από τρεις ημέρες θα το πάρεις, αφού υπομείνεις μαρτύριο. Τότε θα πας κοντά στον αληθινό βασιλέα για να βασιλεύσει αιώνια. Φοβάμαι τα βασανιστήρια και τον σύζυγό μου, γιατί είναι πολύ σκληρός και απάνθρωπος, της απάντησε η βασίλισσα Φαυστίνα. Έχε θάρρος στην καρδιά σου θα βρίσκεται ο Χριστός, που θα σε δυναμώνει στην δύσκολη ώρα του μαρτυρίου. Πολύ λίγο θα πονέσει το σώμα σου εδώ, για να αναπάβεται εκεί πέρα αιώνια», της απάντησε η Εκατερίνη. Ενώ οι δύο γυναίκες έλεγαν αυτά, ο Πορφυρίων ρώτησε την Αγία «Τι χαρίζει ο Χριστός σε αυτούς που τον πιστεύουν» Θέλω κι εγώ να τον γνωρίσω και να γίνω πιστός του. Δεν διάβασες ποτέ καμία γραφή των χριστιανών. Ούτε έχεις ακούσει τίποτα γι' αυτά, ρωτάει η Αγία Κατερίνη. Από παιδί βρίσκομαι στους πολέμους και μόνο με αυτούς ασχολούμαι. Δεν έχω φροντίσει για άλλα πράγματα, απαντάει ο Πορφυρίων. Δεν μπορεί η γλώσσα να διηγηθεί τα αγαθά που ο Θεός ετοιμάζει για όσους τον αγαπούν και τηρούν τις εντολές του», του απάντησε η Αγία. Τότε η Θεία Χάρη γέμισε την καρδιά του Πορφυρίωνα και πίστεψε στο Χριστό, αυτός και οι διακόσχοι στρατιώτες του. Και αφού πήραν όλη δύναμη από την Αγία Μεγαλομάρτυρα, έφυγαν. Όταν το έμαθε αυτό, ο αυτοκράτορας οργίστηκε και διέταξε τον αποκεφαλισμό της φαυστίνας και της ακολουθίας της. Η φαυστίνα, η σύζυγος του αυτοκράτορα, αποκεφαλίστηκε μαζί με την συνοδεία της στις 23 Νοεμβρίου και διέταξε επίσης και τον αποκεφαλισμό του Πορφυρίωνα και των 200 στρατιωτών του στις 24 Νοεμβρίου εορτάζουν και διέταξε και την τελική εκτέλεση της Αγίας. Και βλέπετε λοιπόν ότι ενώ προσπαθούσε ο ασεβής αυτοκράτορας να σβήσει την πίστη του Χριστού, όχι μόνο δεν κατάφερε να τη σβήσει, αλλά ακόμα και η γυναίκα του, ακόμα και ο αρχιστράτηγός του με 200 άλλους στρατιώτες, πιστέψαν στο Χριστό, μαρτυρήσανε και έγιναν Άγιοι και πήραν το Στέφανο τον Αμάραντο με τον οποίο στεφανώνει ο Χριστός τους αγωνιστές του. Οργίστηκε λοιπόν και έλεγε στην Αγία Κατερίνη τι ήταν αυτό το κακό που μου έκανες και τότε διέταξε την εκτέλεση της Αγίας. Μέσω θανάτωσης ήταν ο βασανιστικός τροχός. Τι ακριβώς ήταν αυτός ο τροχός. Τέσσερις ξύλινοι τροχοί. Γύρω σε αυτούς κάρφωσαν ξηράφια και άλλα σίδερα κοφτερά και οι δύο τροχοί γύριζαν αριστερά και οι άλλοι δύο δεξιά. Στη μέση θα έβαζαν δεμένη την Αγία και έτσι γυρίζοντας η τροχή θα έσκυζαν τις σάρκες της. Ο εν λόγω τροχός όμως διαλύθηκε θαυματουργικά πριν καν πλησιάσει το σώμα της Αγίας με αποτέλεσμα πολύ από το πλήθος να πιστέψουν στον Ιησού Χριστό. Σύμφωνα με άλλες πηγές, έβαλαν την Αγία επάνω στον τροχό και τον διέλυσε άγγελος Κυρίου και η Μάρτυς του Χριστού δεν υπέστη καμία βλάβη. Όπως και να έχει το θαύμα συντελέστηκε και η Αγία έμεινε σώα και αυλαβής. Και αφού είδε ότι ούτε και με τα μαρτύρια μπορεί να κάνει κάτι άλλο ο αιμοδιψής τύρανος, διέταξε τον αποκεφαλισμό της Αγίας. Όταν έφτασαν στον τόπο του μαρτυρίου, η Αγία έκανε την προσευχή της λέγοντας «Κύριε Ιησού Χριστέ, σε ευχαριστώ γιατί μου έδωσες υπομονή και οδήγησες τα βήματά μου. Συγχώρησε Κύριε τα σφάλματά μου και κράτησε αθέατο το σώμα μου από εκείνους που θα το ζητούν. Φύλαξέ το σώο και ακέραιο όπου θα ορίσεις εσύ ο βασιλεύς μου. Δώσε τα προσωτηρία νετήματα σε όσους σε επικαλούνται. Αμήν. Τότε ο Δήμιος έκοψε με το ξύφος την τιμία κεφαλή της στις 25 Νοεμβρίου του 307 μετά Χριστόν και η ψυχή της πέταξε στα ουράνια για να συναντήσει το βασιλέα και δεσπότη Χριστό που τόσο πολύ αγάπησε σε αυτόν τον κόσμο και έφτασε στο σημείο για την αγάπη του Χριστού να θυσιάσει τη δόξα, τα χρήματα, τον πλούτο, τη σοφία της, ακόμα και αυτήν τη ζωή της. Το τίμιο λείψανό τη, Άγιοι Άγγελοι το μετέφεραν στο όρος Σινά. Αυτός ήταν ο βίος της πάνσοφης Εκατερίνης και το μαρτύριό της τόσο πολύ αγάπησε τον Χριστό, ώστε θυσίασε τα πάντα για την δόξα Του. Μετά από τον αποκεφαλισμό της, μετά από τον της, το πάναγνο της Αγίας μεταφέρθηκε υποπτερήγων αγγέλων στην κορυφή του υψηλότερου όρους του Σινά, στην κορυφή Χορύβ, ύψους 1990 μέτρων στο σημείο εκείνο όπου ο Μωυσής είχε παραλάβει από τον Θεό τις δέκα εντολές. Το σημείο αυτό σήμερα φέρει και το όνομά της. Το τίμιο σκήνομα της Αγίας Εκατερίνης για πολλούς αιώνες παρέμενε άταφο, μέχρι τον έκτο αιώνα όπου ερημίτες μοναχοί της περιοχής ειδοποιήθηκαν από το Θεό μέσω οράματος και κατέβασαν από το όρος το σώμα της Αγίας Εκατερίνης και το τοποθέτησαν σε μαρμάρινη λάρνακα, εκεί όπου σήμερα υπάρχει το μοναστήρι στο όρος Σινά. Σύμφωνα με τους συναξαριστές, δύο θαύματα συντελέστηκαν την ώρα του αποκεφαλισμού της. Πρώτον, αντί για αίμα, έτρεξε γάλα από το λαιμό της και δεύτερον, το Άγιο σκήνομά της εξαφανίστηκε αμέσως από το σημείο του μαρτυρίου. Ας έχουμε λοιπόν την ευχή της Αγίας μας να έχουμε τις πρεσβείες της ενώπιον του Θεού να μας δίνει και εμάς δύναμη και αγωνιστικό φρόνημα για να μπορούμε και εμείς να αγωνιζόμαστε σε αυτές τις δύσκολες ημέρες που περνάμε όλοι μας. Πάντοτε να έχουμε αυτοθυσία και αν χρειαστεί ακόμη και τη ζωή μας να την θυσιάσουμε για το όνομα του Ιησού Χριστού. Και ο Χριστός θα μας ανταμείψει με τον αμάραντο, τον αιώνιο στέφανο της δικαιοσύνης. Ας έχουμε λοιπόν την ευλογία της Αγίας μας, η χάρις του Θεού να είναι μαζί μας, η υπεραγία Θεοτόκος να μας σκεπάζει με την Αγία Σκέπη της και όλοι οι Άγιοι να είναι βοηθοί μας και συμπαραστάτες μας. Στο σημείο αυτό, άλλη μια εκπομπή μας έφτασε στο τέλος της. Σας ευχαριστώ όλους που παρακολουθήσατε, ευχαριστώ για τη στήριξή σας και μέχρι την επομένη μας συνάντηση να είστε όλοι και όλες καλά. Χαίρετε εν κυρίω πάντοτε. Την Χριστού